Έχω 6,5 ώρες πρώτος. Έχω 6,5 ώρες πρώτος και δεν έχω πάρει κούρσο. Δηλαδή από την ώρα που βγήκες σήμερα... Από την ώρα που ήρθα εδώ δεν πήρα κούρσο ακόμα. Είμαι εδώ ακριβώς, στην πιάτσα. Δεν είχε και άλλα ταξί, πρώτος. Παιδιά, αυτές οι μέρες πώς είναι έξω, εσείς τουλάχιστον, σαν κλάδος, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει κάνουμε. Φοβή από τον κόσμο, έχει εξαφανιστεί ο κόσμος, φοβάται. Δύσκολα είναι. Πόσο έχει πέσει η δουλειά σας, εσείς που νιώθετε. Έχει πέσει γύρω στα 85% κάτω. Άμα κάνουμε 3 κούρσεις την ημέρα, 4 είναι πολλές τώρα. Ο κλάδος έχει αναστενάξει τελείως. Από τις 5 το πρωί έχουμε 4 κούρσεις αυτές μέχρι τώρα. Και καθόμαστε μόνο και μόνο γιατί πρέπει να είναι έξω κάποια αυτοκίνητα. Από το στόλο, από τα 90% αυτοκίνητα είναι έξω τα 15, τα 20. Τα οποία πρέπει να είναι όμως, γιατί πάμε στο νοσοκομείο, πάμε δεξιά, πάμε αριστερά, κουβαλάμε κάποιους ανθρώπους που είναι ευπαθοί. Πρέπει να, με όποιο πρόβλημα υπάρχει, βέβαια υπάρχουν μάσκες, υπάρχουν προστατεύσεις, καθαρίζουμε συνέχεια, απολυμμένουμε, αλλά κινδυνεύεις, αλλά πρέπει κάποιοι να είναι εδώ, να εξυπηρετήσουν το κοινό. Όταν θα πάρει ο πολίτης τηλέφωνο, πρέπει κάποιον να βρει στο ραδιοταξί της Βέρειας, στο συνεταιρισμό. Συνήθως οι κούρσες που κάνετε, αυτές οι περιορισμένες, οι ελάχιστες, τι προορισμό έχουν συνήθως? Είναι όλες τοπικές είναι, ή για το νοσοκομείο θα είναι, ή σε κάποιο τέτοιο εδώ στο αστυνομικό τμήμα θα έρθουν για κάτι. Τοπικές, εδώ μες στην πόλη, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι μετακινήσεις εκείνες οι κοινωνικές που λέγαμε να πάμε κάπου... Τίποτα, και το πιο καλό είναι ότι ο κόσμος σεβάστηκε τα μέτρα. Εγώ το βλέπω εδώ στην πόλη μας, σεβάστηκε τα μέτρα. Από τη Δευτέρα είναι όλοι, δηλαδή οι δρόμοι είναι άδειοι. Ο κόσμος βγαίνει μόνο για τα απαραίτητα, για τίποτα περισσότερο. 5 ψώνια, φαρμακείο, έναν γιατρό και σπίτι. Είναι κλειδωμένα, βλέπεις. Έρημη πόλη. Εμείς τα ζούμε κάθε μέρα γιατί είμαστε μέχρι τις 12 το βράδυ έξω πάντα. Εσείς που ζείτε κάθε μέρα αυτή την επαφή με τον κόσμο, δεν έχετε ανησυχία για εσάς, για τους εαυτούς σας? Ναι, πέστε μου, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και τι να κάνουμε δηλαδή? Απολύμαση στον καράζ. Απολύμαση όλη την ώρα. Έχουμε τα απολυματικά μέσα, χλωρίνες, ενοπλέματα, όλα τα έχουμε μαζί μας. Απολυματικά, τι να κάνουμε? Είσαι πάροχος επιστημονικός. Να παραμείνουμε στη δουλειά, να μην το κλείσουμε. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Έχουμε κάτι παιδιά, σπουδάζουν παιδιά. Έχουμε υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε? Μπορούμε να το κλείσουμε τελείως. Όταν μπαίνει κάποιος πελάτης μέσα για κάποιο αγόρι, μπαίνει, κάθεται δίπλα σας, ας πούμε. Πάτα πίσω, πίσω, πάτα ένα πίσω. Για πέστε μου, πώς είναι η αυτή. Ήρθε εντολή από την Ομοσπονδία από χθες μέχρι και προχθές. Δεν είχαμε απαγόρευση, αλλά από τη Δευτέρα που απαγορεύτηκε σε όλα τα γιοταχή ένα άτομο συνοδηγός μόνο. Ήρθε και εγκύκλειος για το ταξί, μόνο ένα άτομο και εκείνο πίσω. Αν υπάρχει κάποιος για να πάμε στο νοσοκομείο και δεν μπορεί για κάποια αιμοκάθαρση, για κάτι, για οτιδήποτε, μόνο τότε δεύτερο άτομο μέσα. Βέβαια ο κόσμος το πήρε λίγο στραβά γιατί θέλει να πάει κάπου και θέλει να εξυπηρετηθεί 2-3 άτομα με ένα ταξί. Το κέντρο όμως τους ενημερώνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μετακίνηση με περισσότερα άτομα. Είναι από το κράτος μας, είναι εντολή του Υπουργείου, δεν γίνεται. Και αναγκαστικά, βέβαια, το σεβάστηκαν για αυτή τώρα και αναγκαστικά καλούν ταξί για ένα άτομο. Όπου θα πάνε ένα άτομο και εκείνο πίσω. Γιατί πρέπει να είμαστε σε κάποια σχετική απόσταση. Σκεφτήκατε να βάλει τίποτα διαχωριστικά, κάτι... Το σκεφτήκαμε, αλλά είναι τρομερά δύσκολο να μπει το plexiglass πίσω. Θέλει διαδικασία μεγάλη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε και πόσο θα τραβήξει βέβαια αυτό. Τώρα, άμα συνεχιστεί, μπορεί να μπούμε κι εμείς σε απαγόρευση, να πούμε κάποια αυτοκίνητα σε συγκεκριμένες μέρες να δουλεύουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μου λέτε, παιδιά, επειδή το ταξί και οι ταξιτζίδες γενικότερα είναι κατεξοχήν κοινωνικός κλάδος, έτσι, μιλάνε με όλο τον κόσμο, έρχονται σε επικοινωνία με όλο τον κόσμο. Τι εισπράτεται από τη συμπεριφορά του κόσμου? Ο κόσμος έχει φοβηθεί πολύ, ρε. Εγώ με όποιον μίλησα και με όποιον μιλάω μέσα στο αυτοκίνητο, όσες κούρσες και αν κάνουμε, επειδή είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι, όλοι φυλάγονται. Υπακούν στα μέτρα του Υπουργείου. Πιστεύω ότι αυτό θα μας σώσει. Είμαστε λίγο πιο μπροστά από τις άλλες χώρες. Από Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, είμαστε λίγο πιο μπροστά. Ο απίθαρχος Έλληνας γενικότερα σε αυτό το θέμα... Έγινε πειθάρχηση. Σε αυτό πειθάρχησε, πραγματικά. Και δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε, αλλά έγινε.
Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι για το θέμα του τσιγάρου έγινε ολόκληρη ιστορία, δεν θα καπνίσουμε στα μαγαζιά. Με το που έκλεισαν τα καφέ και τα μπαρ το βράδυ και δεν κυκλοφοράει ψυχή έξω, ο κόσμος πειθάρχησε, κλείστηκε στα σπίτια του, φοβήθηκε. Και πιστεύω ότι αυτό θα μας γλιτώσει. Σαν πόλη εδώ η Βέρεια, ο νομός Ιμαθίας, πιστεύω ότι πειθάρχησαμε πολύ και γι' αυτό δεν έχουμε και κρούσμα. Ωραία. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εχθές σήμερα μιλούσα με τα ΚΤΕΛ με ένα φίλο, λέει αύριο δεν θα έχουμε ούτε ένα λεωφορείο. Την Κυριακή το ίδιο. Και εκεί η δουλειά τους έπεσε στο κατακόρυφο. Και αυτοί μέτρα, περιορισμούς. Πιστεύω ότι αυτό θα μας σώσει.